Θα μελετήσουμε τις δυνάμεις κινητικής και στατικής τριβής. Πώς σταματούμε ένα αυτοκίνητο. Προφανώς, λόγω τριβών, το αυτοκίνητο θα σταματήσει και μας δίδονται οι συντελεστές στατικής τριβής, κινητικής τριβής μη κάπα ίση με 0,61 και στατικής τριβής μη S ίση με 0,89 για, μεταξύ των ελαστικών ενός αυτοκινήτου και του επίπεδου ξερού στεγνού δρόμου πάνω στο οποίο κινείται σε οριζόντιο επίπεδο το αυτοκίνητο. Ρουχάρι, αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το αυτοκίνητο. Πάνω στο αυτοκίνητο προφανώς ασκούνται τρεις δυνάμεις. Κάθε δύναμη της βαρύτητας F, G, η κάθε δύναμη επαφής N από το οδόστρωμα και η δύναμη τριβής F. F. Τριβής, η οποία αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος. Έχει αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση κίνηση του σώματος μια αρχική ταχύτητα V0. Μία αρχή, δηλαδή, θέλω να δούμε σε ποια απόσταση από εδώ, από το α, σε ποια απόσταση δέλτα χ το αυτοκίνητο θα σταματήσει. V είναι ίσον 0. Πρώτον, ποια θα είναι η ελάχιστη απόσταση η οποία θα διανύσει στο αντικείμενο να σταματήσει όταν η ταχύτητα του γίνει ίση με 0 και έχουμε επομένως κινητική τριβή μόνο και δεύτερον όταν έχουμε κινητική τριβή και δεύτερον, πόση θα είναι η απόσταση που, στην οποία θα σταματήσει όταν τα φρένα που εφαρμοστούν και μπλοκαριστεί το αυτοκίνητο, μπλοκαριστούν η τροχή του αυτοκίνητου από τα φρένα και το αυτοκίνητο αρχίζει και γλιστρά. Και γλιστρά μέχρι να σταματήσει. Δεν υπάρχει πλέον στατική τριβή. Είναι το δεύτερο ερώτημα. Αν κάνουμε το διάβραγμα ελεύθερου σώματος, λαμβάνουμε ένα οριζόντιο και κατακόρυβο βρίσμα συνταγμένων. Εδώ είναι χ τόνος, ψ τόνος, ψ. Εδώ είναι το αυτοκίνητο και θέλουμε να πούμε να βρούμε ποιες είναι οι δυνάμεις. Ποιες είναι οι δυνάμεις, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η δύναμη N, κάθε προς τα πάνω, δύναμη του επίπεδου, δρόμου, δύναμη επαφής, δύναμη τριβής F, η οποία αντιτίθεται στην κίνηση, και δύναμη του βάρους FG. Επομένως, εφόσον το αυτοκίνητο όμως κινείται και μετά σταματά, εμπλέκεται επιτάχυνση. Αφού εμπλέκεται η επιτάχυνση, πρέπει να ισχύει ο δεύτερος δρόμος στον εύθωνα. Και ο δεύτερος δρόμος στον εύθωνα μας λέει ότι σε διασημαντική μορφή η συσταμένη του σώματος βρισκόμενων δυνάμεων ισούπεται με τη μάζα από την επιτάχυνση του σώματος. Συν FG συν N συν F F τριβή ισούπεται με μη μάζα του σώματος από την επιτάχυνση του α. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το αυτοκίνητο αρχικά κινείται με μια αρχική ταχύτητα V0 ίση με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό που μετρέπουμε σε μέτρα σηκών είναι 90 επί 1000 δια 3600 σεκόντ. Είναι ίσως δηλαδή με 25 μέτρα ανά σεκόντ. Συνυπάρχει το μέρος στην ταχύτητα V0 σε μέτρα σεκόν είναι 25 μέτρα ανά σεκόν. Η δεύτερη εξίσωση, η οποία θα εφαρμόσουμε από τους τύπους της κινηματικής που ξέρουμε, είναι αυτή που εμπλέκουν τις ταχύτητες και την απόσταση με την επιτάχυνση. Αυτή είναι
β τετράγωνο, νήσουμε β0 τετράγωνο, συν 2α, επί χήμιο χ0. Δηλαδή, β τετράγωνο ίσον β0 τετράγωνο, συν 2α, επί δέλτα χ. Και πλέον θέλω να δούμε όταν η τελική ταχύτητα β τα είναι ίση με το 0, ποια θα είναι η απόσταση δέλτα χ, η οποία θα διανύσω μέχρι να σταματήσει. Είτε όταν κινείται στο δρόμο και εφαρμόσουμε τη δύναμη της τριβής, είτε όταν εφαρμόσουμε τα φρένα και να μπλοκάρουμε τους τροχούς, και γλιστρά το αυτοκίνητο πάνω στο δόστρωμα και τελικά σταματά. Διανύοντας μια απόσταση. Την απόσταση αυτή θέλουμε και να βρούμε. Δέλτα χ, ερώτημα. Αυτή είναι η δεύτερη εξίσωση. Αυτή εδώ. Και αυτή εδώ είναι η πρώτη μας εξίσωση. Τον δρόμο του Νεύτωνα. Από την ένα συνεπάγεται, αν αναλύσουμε σε άξονες χ και ψ, κατά τον άξονα ότι χ ενεργείται μόνο δύναμη τριβή, δηλαδή F ισούται με M επί α, ξέρουμε ότι δεν θέλει διάνυσμα. FF ισού με M επί α χ. Και κατά τον άξονα το ψ, n μείον m επί j είναι ίσον με 0. Επιτάγεις έχουμε μόνο κατά τον άξονα του χ, λόγω της τριβής. Και πλέον ισχύει ο τύπος τρίβης μας λέει ότι η δύναμη που συνδέει την τριβή FF και την κάθε δύναμη ισούται με m επί n. Όπου m είναι αντίστοιχα M kinetic και M static, M στατική τριβή. Αντίστοιχο με συνεργή τριβή, γιατί πρόκειται για κινητική τριβή, είτε πρόκειται για στατική τριβή. Από αυτές τις εξισώσεις συμπεραίνουμε ότι F ισούται με μη εδώ είναι κάνουμε ένα μικρό λαθάκι, θέλω να το συνδυάσουμε καλύτερα. Επομένως, από εδώ βρίσκουμε ότι N είναι ίση με M, J και την 3 και την 4, από την 3 και την 4, συμπεράνουμε ότι νη M επί J ισούται με M επί α χ. Οι μάζες απλοποιούνται και βρίσκουμε ότι εδώ θέλει και ένα μη, το συνεργαστή τριβής, συνεπάγεται από εδώ ότι α χ ισούται με μη επί J. Τον ίδιο εδώ πρέπει δεν χρειάζεται γιατί το έχουμε αντικαταστήσει. Και όμως εδώ είναι μη επί μη επί J. N είναι ίσον με επί J. Από εδώ. F ίσον μη επί N. Άρα μη επί μη επί J. Άρα μη επί μη επί J. Ίσως μη επί αλφαχή, μας αλφαχή είναι ίσως με μη επί τζε. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα μήνο εδώ, γιατί το εμπλέ προς τα αριστερά και εδώ πέρα εδώ έχουμε ένα μείον, εδώ έχουμε ένα μείον. Και επομένως από εδώ συμπεράνουμε ότι αλφαχή είστε μείον μη επί τζε. Αυτή είναι η 5. Από τη 2 και την 5 συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι β είναι ίση με το 0, έχουμε 0 ίση με β 0 τετράγωνο, μείον 2 μ
επί J επί δέλτα χ. Όπου συμπεραίνουμε ότι το δέλτα χ ισούται με B0 στο τετράγωνο για 2 μη επί J. Αυτός είναι και τελικός μας τύπος. Θα βάλουμε σε ένα πλαίσιο κόκκινο. Όπου έχουμε δέλτα χ είναι ίσο β 0 στο τετράγωνο για 2 μη επί τζε. Τι είναι η εξίσωση μας ε. Αν στην ε κάνουμε την κατάσταση των τιμών που έχουμε, πρώτον έχουμε για την περίπτωση που έχουμε μη κάπα, μη κινητική τριβή 0,61, έχουμε δέλτα χ 1 ισούται με β 0 τετράγωνο, δηλαδή 25 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο για 2 επί 0,61 επί το τζ. Το τζ θεωρούμε ότι το τζ θεωρούμε ότι είναι ίσο με 9,8 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο επί 9,8 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Σεκόν τετράγωνο και σεκόν τετράγωνο φεύγει, μέτρο στο τετράγωνο και μέτρο φεύγει και μένει μέτρα. Από εδώ συμπεραίνουμε το δέλτα χ1 είναι ίσο με 32 μέτρα. Την περίπτωση που έχουμε μη κάπα είναι ίσο με 0,61. Και επιπλέον το δεύτερο τριγωνικό μας, όταν έχουμε συνελισσή στατική τριβή ίσο με 0,89, το δέλτα χ2, αν κάνουμε τις πράξεις, είναι 25 στο τετράγωνο, μέτρα στο τετράγωνο, να σηκώνω στο τετράγωνο, για 2 επί 0,89 επί 9,8 μέτρα να σηκώνω στο τετράγωνο, σηκώνω τετράγωνο και σηκώνω τετράγωνο φεύγει, μέτρα και μέτρα τετράγωνο φεύγει, από εδώ συνεπάρχει το δέλτα χ2 είναι ίσο 52 μέτρα. Αυτό σημαίνει όταν έχουμε το μη στατικό, μη static, η στατική στριβή είναι ίσο με 0,89. Αυτές είναι και δύο οι απαντήσεις μας. Η α και η β. Άμα κάνουμε μια μικρή διερεύνηση εδώ για να ξεστάσουμε τους τύπους τελικά, τον τύπο ε, παρατηρούμε ότι δεν εξαρτάται από τη μάζα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι το δέλτα χ, το δέλτα χ είναι διάφορο της μάζης. Δεν εξαρτάται από τη μάζα. Δεν εξαρτάται από τη μάζα. Θα γράψουμε καλύτερα δέλτα χ δεν εξαρτάται από τη μάζα. Θα σβήσουμε το άλλο παραπάνω. Και επομένως παρατηρούμε ότι το δέλτα, πλέον παρατηρούμε ότι το δέλτα χ είναι ανάλογο του β0 στο τετράγωνο, της αρχικής ταχύτητας του σώματος. Βέβαια, αν έχουμε μεγάλη ταχύτητα, αν πλησιάσουμε την ταχύτητα, αν β0 γίνει 2β0, τότε το δέλτα χ τόνος γίνεται 4 φορές, δεν τετραπλασιάζεται η απόσταση. Τόνος είναι επικίνδυνο να οδηγούμε μεγάλη ταχύτητα σε βολιστηρό ή δρόμο. Αυτά είχαμε να πούμε εδώ για την δυνάμεις τριβής που αντίθεται στην κίνηση του σώματος και εξάσαμε τις δύο περιπτώσεις, μία για κινητική τριβή και μία στατική τριβή. Η μία διαφορά ήταν ο συνελιστής τριβής που παίρναμε κάθε φορά, πότε τον ένα πότε τον άλλο και ότι επίσης η απόσταση της δέλτα χ δεν εξαρτάται από τη μάζα του σώματος αφού και δεν εξαρτάται από τη μάζα του σώματος γιατί εδώ
Το εν είναι ανάλογο, το εν εδώ είναι ανάλογο της μάζης, εν ισομή με πιτζέ. Επιπλέον το εφ η τριβή είναι ανάλογο της μάζης εμ με αλφα χ. Επομένως, αν λύσουμε στους αλφα χ, βρίσκουμε αλφα χ ισομή με πιτζέ, εδώ. Και μέσω η δέλτα χίνης με το τετράγωνο για 2 μη επί τζέ και 1 εξαρτάται από τη μάζα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Γεια σας.